Με την αγωνία που βιώνει ένας τερματοφύλακας την ώρα του πέναλτι, παρομοίασε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για νέο επίδομα στους συνταξιούχους ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, που από το πρωί επισκέπτεται τη Λάρισα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι συνταξιούχοι ήταν εκείνοι οι οποίοι εθίγησαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον από τα μέτρα του μνημονίου του κυρίου Παπανδρέου. Γι' αυτό και η χθεσινή του αγωνία θυμίζει την αγωνία του τερματοφύλακα λίγο πριν το πέναλτι. Και το πέναλτι θα το χτυπήσει ο ελληνικός λαός στις 7 Νοεμβρίου. Με την πεποίθηση ότι θα είναι ο πρώτος περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο Κώστας Αγοραστός, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε το εκλογικό κέντρο του υποψήφιου περιφερειάρχη, χαρακτηρίζοντας το συνδυασμό και αναφερόμενος και στην υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Ρένα Καραλαριώτου, συνδυασμό ελπιδοφόρο και νεανικότητας. Έχουμε επιλέξει ό,τι καλύτερο υπήρχε για υποψήφιο περιφερειάρχη και θα είναι ο πρώτος περιφερειάρχη στη Θεσσαλία, ο Κώστας ο Αγοραστός. Καλή δύναμη και κάθε καλό. Τόσο οι επιλογές αντιπεριφερειάρχη, αλλά και ολόκληρο του συνδυασμού, κοσμούν πραγματικά από πλευράς αξιοσύνης, ποιότητας, δυναμισμού, νεανικότητας, σφρίγους και αποφασιστικότητας τη δυνατότητα αυτή που θέλουμε. Δηλαδή να περάσουμε το μήνυμα της ελπίδας και στο τελευταίο χωριό. Νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς επισκέφτηκε στο Δημαρχείο τον Δήμαρχο Λαρισαίων και εκ νέου υποψήφιο Κωνσταντίνο Τζανακούλη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε στον κύριο Τζανακούλη: «Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσεις την επιτυχή πορεία σου. Η εμβέλειά σου ξεπερνάει τα κομματικά πλαίσια». Να σου πω ότι είμαστε όλοι μαζί, κοντά σου, γνωρίζοντας βέβαια ότι η εμβέλεια και η ακτινοβολία σου ξεπερνά τα πλαίσια, τα στενά, τα κομματικά ή αν θες τα ιδεολογικά και ακουμπάει τον κάθε Λαρισαίο. Ο κύριος Σαμαράς υποστήριξε ότι αναμένεται η κυβέρνηση να κόψει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τους πόρους της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό στις εκλογές που έρχονται ο πολίτης θα πρέπει να το λάβει υπόψη. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων επεσήμανε ότι ο συνδυασμός του αποτελείται από άτομα διαφόρων κομμάτων γιατί δεν υπάρχει κομματοποίηση στην τοπική αυτοδιοίκηση και τόνισε ακόμη ότι στα 12 χρόνια της θητείας του τα ανταποδοτικά τέλη αυξήθηκαν μόνο 25% ενώ το νερό μειώθηκε.